Πολλές φορές στο κέντρο έρχονται γονείς μαζί με τα παιδιά και το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Και λέω, τι είδους πρόβλημα έχετε? Μου λένε ότι το παιδί έχει δυσλεξία. Δυστυχώς έχει περαστεί στον όρο δυσλεξία ότι είναι πρόβλημα. Εμείς δεν το βλέπουμε ως πρόβλημα, το βλέπουμε ως ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, ως χάρισμα. Και προσπαθούμε αυτό το χάρισμα να το φέρουμε στην επιφάνεια. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβουμε και στους γονείς αλλά και στα παιδιά ότι αυτό το χάρισμα έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα που έχουν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Κάθε δυσλεξικό άτομο αναπτύσσει ένα διαφορετικό ταλέντο λόγω κάποιων βασικών νοητικών δεξιοτήτων που έχει. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά μοιράζονται όλα τα δυσλεξικά άτομα ώστε να έχουν την ικανότητα να σκέφτονται με εικόνες παρά με τους ήχους των λέξεων. Επίσης, έχουν την ικανότητα να βιώνουν τη σκέψη τους σαν να είναι κάτι το πραγματικό. Έχουν την ικανότητα να σκέφτονται και να αντιλαμβάνονται με όλες τους τις αισθήσεις, κάτι που το ονομάζουμε πολυαισθητηριακά. Έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν τον κόσμο με έναν δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο. Έχουν αυξημένη συνείδηση του περιβάλλοντος. Έχουν εξαιρετική διαίσθηση και διορατικότητα. Μεγάλη περιέργεια και πολύ μεγάλη φαντασία. Πολλές φορές ο όρος δυσλεξία συγχέεται με έναν άλλον όρο, ο οποίος ονομάζεται υπερλεξία. Τα παιδιά με υπερλεξία επιδεικνύουν μια πρόωρη και έντονη γοητεία με τα γράμματα, τους αριθμούς, τα μοτίβα και τα λογότυπα, καθώς και μια αυτοδίδακτη και πρόωρη ικανότητα στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία ή τους υπολογισμούς, συνήθως πριν την ηλικία των 5 ετών. Ταυτόχρονα όμως έχουν και σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση και τη χρήση του προφορικού λόγου, καθώς και με την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Παρόλο που έχουν αποκτήσει από νωρίς την αναγνωστική τους ικανότητα, αυτό κάνει την υπερλεξία πολύ διαφορετική από τη δυσλεξία. Όμως και οι δύο καταστάσεις έχουν τη ρίζα τους στις δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας. Ένα παιδί με υπερλεξία συχνά είναι πάρα πολύ έξυπνο, μαθαίνοντας περισσότερα από οπτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται μπροστά του, ενώ μπορεί εύκολα να χειριστεί και να καταλάβει τα γραπτά σύμβολα της γλώσσας και των ενιών που του παρουσιάζονται, έχει προβλήματα με τον προφορικό λόγο. Αντίθετα, το παιδί με δυσλεξία έχει δυσκολίες με τα σύμβολα, αλλά είναι ικανό να επικοινωνεί αρκετά καλά προφορικά και να κατανοεί τις γλωσσικές έννοιες που του δίνονται. Είναι πολύ χρήσιμο το εξής, ότι ένα παιδί είναι πιθανό να μάθει να διαβάζει από νωρίς χωρίς να έχει υπερλεξία. Πολλά χαρισματικά παιδιά αποκτούν εύκολα αναγνωστικές δεξιότητες από την ηλικία των 3 ή 4 ετών. Καμιά φορά όμως ακόμα και ένα παιδί με δυσλεξία θα μπορούσε να έχει από νωρίς πολύ καλή ανάγνωση, αλλά η δυσλεξία ίσως διαγνωστεί αργότερα όταν στο παιδί δεν παρουσιαστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες γραφής ή ορθογραφίας.